Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή Νουσιφένιν, εργόδες εσύ, ή μια ακόμη φορά είναι μαζί σας, στους δέκτες σας, για τη γνωστή μας πια αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Ήχους της βυζαντινής μας μουσικής, της μουσικής των Αγγέλων. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους η Φένιν», «Εργόδες εστί», σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης. Εκεί θα βρείτε παλαιότερες εκπομπές και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες αναρτήσεις. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Τα μέλη που θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή είναι από την Κυριακή του Ασώτου. Από σπάνιες ηχογραφήσεις, συγκλονιστικά μέλη, μιας και όλοι οι άνθρωποι κρύβουμε έναν άσωτο μέσα μας που ο Πατέρας, ο Θεός Πατέρας, τον περιμένει πίσω. Τα σχόλια βέβαια που θα κάνουμε θα συνεχίσουμε από το πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο βιβλίο «Την Επιστροφή» του Μητροπολίτου Αργολίδους Νεκταρίου, που αφορμή για να γραφτεί αυτό το βιβλίο είναι η παραβολή του Ασώτου, και φυσικά μιλάει για την μετάνοια, εξομολόγηση και την επιστροφή με μια λέξη στο Θεό και στην Εκκλησία. Ας περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο μέλος για σήμερα, που είναι το δοξαστικό του Εσπερνού «Ο Πόσων Αγαθών» σε ήχο δεύτερο, από την συγκλονιστική κατ' εμέ ερμηνεία του Αθανασίου Παναγιωτίδη. Thank you.
όρεξη έχει, ως το νόσο το αλλιέριο δάξαμε με το Ο Παναγιωτίδης μας ερμήνευσε το δοξαστικό του Εσπερνού της Κυριακής του Ασώτου, φυσικά ο Πόσων Αγαθών. Τι είναι η εξομολόγηση και τι δεν είναι? Αν η μετάνοια είναι το πρώτο μέρος του μυστηρίου, το δεύτερο είναι η εξομολόγηση, δηλαδή η ενώπιον του πνευματικού ομολογία των αμαρτιών μας. Όπως για τη μετάνοια, έτσι για την εξομολόγηση υπάρχει μεγάλη άγνοια και παρεξήγηση. Ο πνευματικός τις περισσότερες φορές νιώθει ότι αυτό που επιτελεί είναι μια παροδία μυστηρίου. Πολλοί, παραδείγματος χάρη, νομίζουν ότι η εξομολόγηση είναι μια φιλική συζήτηση ή μια τυπική εξαγόρευση κάποιων αμαρτιών. Αυτό όμως ποια σχέση έχει με το μυστήριο της μετανοίας? Αν εξετάσουμε και τα κίνητρα που οδηγούν πολλούς από εμάς στην εξομολόγηση, και πάλι θα απογοητευτούμε. Άλλοι πηγαίνουμε για να βρούμε κάποια ανακούφιση ή για να απαλλαγούμε από τις ενοχές μας. Άλλοι από το φόβο της τιμωρίας, συσσαγωγικά, από το Θεό. Άλλοι από καθήκον ή από έθιμο, όπως κάνουμε οι περισσότεροι πριν τις μεγάλες γιορτές για να κοινωνήσουμε, συνδέοντας την εξομολόγηση με τη Θεία Κοινωνία. Όλα αυτά όμως ελάχιστη ή καθόλου σχέση έχουν με την εξομολόγηση και τη μετάνοια. Ας το πούμε με απλά λόγια: εξομολόγηση είναι το άδειασμα του δηλητηρίου. Όταν κανείς πιει δηλητήριο, δεν υπάρχει άλλη λύση. Το ίδιο και η εξομολόγηση. Εκεί βάζουμε το δηλητήριο της αμαρτίας. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε στο θάνατο. Και για να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη εικόνα, όπως στο γιατρό δείχνουμε τις πληγές μας, αναφέρουμε τους πόνους, τις ενοχλήσεις, τις αρρώστιές μας, δίχως να κρύψουμε τίποτα, έτσι και στην εξομολόγηση. Ξεγυμνώνουμε την ψυχή μας. Αποκαλύπτουμε τις πληγές μας και τα τραύματά μας. Ομολογούμε την αρρωστιά μας και το προσωπικό μας πόνο. Αν αυτό δεν γίνει, θα μείνουμε αθεράπευτοι. Οι πληγές μας θα μεγαλώσουν, η μόλυνση και η σύψη θα προχωρήσουν, η αρρώστια θα συνεχίσει να υπονομεύει την ύπαρξή μας και αργά ή γρήγορα θα μας οδηγήσει στο θάνατο. Από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη τη δική μας εξομολόγηση. Εμείς την έχουμε ανάγκη. Όταν δηλαδή εξομολογούμαστε, δεν κάνουμε χάρη στο Θεό, όπως πολλοί νομίζουν. Άλλο βέβαια αν ο Θεός σαν Πατέρας περιμένει πάντα με πολύ αγάπη τη δική μας επιστροφή. Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να υπογραμμίσουμε το εξής: αν σε άλλες χριστιανικές ομολογίες η εξομολόγηση είναι μια απρόσιτη νομικήστικη εξαγόρευση πίσω από κάποιο παραβάν, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας η εξομολόγηση συνδέεται άμεσα με την πνευματική πατρότητα, την πνευματική καθοδήγηση και την προσωπική σχέση. Πολλοί, παραδείγματος χάρη, εξομολογούνται περιστασιακά, όπου βρουν πνευματικό, και κάθε φορά σε διαφορετικό ιερέα. Συμβαίνει όμως και εδώ, ό,τι και στις σωματικές αρρώστιες. Αν κάθε φορά αλλάζουμε γιατρό, τότε η θεραπεία δεν θα είναι πλήρης. Ο μόνιμος πνευματικός μας είναι αυτός που γνωρίζει το ιστορικό μας, την πορεία μας, τις προηγούμενες πτώσεις μας και μπορεί να μας βοηθήσει αποτελεσματικά. Άλλοι πάλι το έχουν δίπορτο. Έχουν το πνευματικό τους, αλλά όταν συμβεί κάτι βαρύτερο, επειδή ντρέπονται, αποφεύγουν να το εξομολογηθούν και πηγαίνουν σε κάποιον άλλον. Μια τέτοια όμως ενέργεια είναι πεδαριώδης και εμπαιγμός του μυστηρίου. Δείχνει πόσο μακριά βρισκόμαστε από την αληθινή μετάνοια. Είναι λοιπόν απαραίτητο να επιδιώξουμε να αποκτήσουμε ένα πνευματικό πατέρα με τον οποίο θα δημιουργήσουμε μια πνευματική σχέση. Έτσι και η πορεία μας θα είναι ασφαλέστερη. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που επιβάλλεται να αλλάξουμε πνευματικό. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή, διάκριση και κυρίως μετά από προσεκτική εξέταση των βαθύτερων κινήτρων μας.
Να ψάξουμε δηλαδή μέσα μας να εντοπίσουμε τα βαθύτερα αίτια και να βρούμε γιατί θέλουμε να αλλάξουμε πνευματικό. Ας περάσουμε να ακούσουμε και πάλι τους πεντηκοστάριους ύμνους που ψάλλονται κάθε Κυριακή, όλες τις Κυριακές των νηστιών και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και φυσικά εννοώ τη Μετανία και τα Πλήθη, αυτή τη φορά από τον Σπύρο Μαϊδανόγλου. Μαϊδανόγλου και πεντηκοστάρια τροπάρια της Μετανοίας και τα Πλήθη. Και συνεχίζουμε. Προετοιμασία για την εξομολόγηση. Αν στους χριστιανούς κυριαρχεί η άγνοια σε πολλά ζητήματα της πίστεώς μας, στο θέμα της Μετανοίας και εξομολόγησης το ξανατονίζουμε, η άγνοια και η υπολαιότητα βρίσκονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι περισσότεροι προσερχόμαστε στην εξομολόγηση εντελώς ανέτοιμοι. Ζητάμε από τον ιερέα να μας ρωτήσει. Αυτός, σαν να είναι εξομολόγηση, ανακριτικό γραφείο. Ο ιερέας όμως δεν είναι μάντης για να μαντέψει τις δικές μας αμαρτίες. Άλλοτε πάλι προσερχόμαστε στην εξομολόγηση για να πούμε πως δεν έχουμε κάποια αμαρτία ή να πούμε πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε και πόσες καλοσύνες έχουμε κάνει. Η στάση αυτή δείχνει ότι δεν έχουμε κάνει μια μικρή έστω προετοιμασία και γνήσια αυτοκριτική. Και βέβαια δεν έχουμε μια στοιχειώδη αυτογνωσία.
Ίσως μέσα στην ψυχή μας να φωλιάζει ένας φόβος. Να δούμε τον αληθινό εαυτό μας και προσπαθούμε να κρυφτούμε από το Θεό και τους άλλους, αλλά και από τον ίδιο τον εαυτό μας. Έχουμε την αίσθηση πως αν παραδεχτούμε την αμαρτωλότητά μας, ο Θεός θα μας κεραυνοβολήσει και οι άλλοι θα μας απορρίψουν. Γι' αυτό και προσποιούμαστε τον καλό, τον ευσεβή, ό,τι χειρότερο. Αν διαβάσουμε όμως το Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν κατεδίωκε τον αμαρτωλό, αλλά την αμαρτία. Σε όλους τους αμαρτωλούς που τον πλησίαζαν, μιλούσε με επιοίκεια, με συμπάθεια, με τρυφερότητα, έστω και αν δεν έδειχναν πολλές φορές μετάνοια. Ζαχαίος, Σαμαρίτσα, Ιππόνη κτλ. Μόνο ένα είδος αμαρτωλού κατηγόρησε και μάλιστα με σκληρά λόγια. Τον υποκριτή. Μια αμαρτία τόσο διαδεδομένη στους καλούς ανθρώπους και στα καλά παιδιά. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Ας περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την Μωσέως Οδύν, Τροπάρια κατά βασιών, σε ήχο δεύτερο ηρμολογικό, από τον Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Την Μωσέως Οδύν αναλαβούσα εγώ σω ψυχή ο ηθός και σκεπάστης εγενετόμη ισότη πριάν ούτων μου Θεός και δόν σας αυτός. Τις νύχτας διερθούσεις Oh.
ακούσαμε τροπάρια καταβασιών της Κυριακής του Ασώτου φυσικά από τον Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Ο Θεός δεν απαιτεί να είμαστε αναμάρτητοι, γιατί γνωρίζει καλά την ανθρώπινη αδυναμία μας. Αυτό που θέλει είναι να γνωρίζουμε την κατάστασή μας, την ατέλειά μας και να βρισκόμαστε συνεχώς σε πορεία μετανοίας. Πολλοί χριστιανοί πάσχουν από μια νεύρωση που ονομάζεται τελειομανία. Η τελειομανία δεν έχει σχέση με την τελειοθυρία, που σημαίνει θυρεύω, κυνηγώ δηλαδή, επιδιώκω το τέλειο, και είναι σωστή κίνηση. Η τελειομανία δεν επίζει την τελειότητα, απλώς δεν μπορεί να ανεχθεί την ατέλεια. Με άλλα λόγια, το να επιζητούμε την τελειότητα είναι θεμητό. Το να μην μπορούμε όμως να κοιμηθούμε το βράδυ γιατί είμαστε ατελείς είναι φοβερή παθολογία που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους ευσεβείς. Είναι ανάγκη λοιπόν να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, να μην φοβόμαστε να κοιτάξουμε μέσα μας. Ας το καταλάβουμε καλά, δεν θα κολλαστούμε γιατί αμαρτήσαμε, αλλά γιατί δεν μετανοήσαμε. Όσο νομίζουμε ότι είμαστε καλοί, τόσο πιο μακριά είμαστε από το Θεό. Με το να προσέλθουμε στην εξομολόγηση και να πούμε στο μοναδικό μας ότι δεν κάναμε τίποτα, είναι σαν να λέμε ότι είμαστε αναμάρτητοι, πράγμα που αποτελεί βλασφημία. Αν κοιτάξουμε την καρδιά μας με ειλικρίνεια, θα δούμε πως φωλιάζουν πλήθη παθών και αμαρτιών. Ο φόβος να παραδεχτούμε την αμαρτωλότητά μας έρχεται σε τελεία αντίθεση με το φιλάνθρωπο κλίμα της Εκκλησίας μας. Μέσα στην Εκκλησία, στην οικογένεια του Θεού Πατέρα, βρίσκονται άνθρωποι που αντί να απομονώνουν και να καταδικάζουν οι πολλοί τον έναν τον αμαρτωλό, ο καθένας τους παρουσιάζεται απόλυτα πεπισμένος ότι είναι αμαρτωλότερος από τους άλλους. Δεν έχουμε παρά να ρίξουμε μια ματιά στα κείμενα των Αγίων μας. Οι Άγιοι παρακαλούν το Θεό να τους δεχτεί όχι σαν Αγίους, αλλά σαν αμαρτωλούς. Δέξε καμέ ως την πόρνην, ως τον ληστή, ως τον τελώνη και ως τον άσωτο. Δεν δικαιολογούνται. Δεν απαριθμούν τις αρετές τους και τις καλοσύνες τους όπως εμείς. Το μόνο που δείχνουν είναι οι πληγές τους και ζητούν το έλεος του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στο Μεγάλο Κανόνα. Ού γέγονεν εν το βίο αμάρτημα, ουδέ πράξεις, ουδέ κακία είναι εγώ, σωτήρ, ουκ εκπλημέλησα, κατά νουν και λόγων και προαίρεσιν και θέση και γνώμη εξ αμαρτήσας. Ως άλλος ουδείς πόποτε, δηλαδή στη ζωή αυτή σωτήρα μου δεν υπάρχει αμάρτημα, ούτε πράξη, ούτε κακία που να μην την έκανα εγώ. Και νοερά με το λόγο και τη διάθεση και με τη θέληση και με τα έργα αμάρτησα όσο κανείς άλλος ποτέ. Οι ομολογίες των Αγίων πολλές φορές είναι συγκλονιστικές. Γράφει Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Έχω γίνει φωνιάς, έτσι θα κλάψετε με συμπάθεια. Δεν θα μιλήσω για τον τρόπο για να μην μακρύνω λόγος. Αλλά λίμωνο, έχω γίνει και μοιχός στην καρδιά μου και σοδομήτης στη διάθεσή μου και στη θέληση. Επίορκος και οξωμότης και πλεονέκτης, κλέπτης και ψεύτης, ανεδής, άρπαγας, αλίμονό μου, λίδωρος, μισάδελφος και πολύ θονερός, και φιλάργυρος, προκλητικός ενώ διέπραξα και κάθε άλλο είδος κακίας. Πιστέψε με, αλήθεια τα λέω όλα αυτά και δεν είναι καθόλου από κύμα της φαντασίας μου η έμπνευση της στιγμής. Τα γράφει, θυμίζω, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Θα ακούσουμε τρία ιδιόμελα των Ένων, το πρώτο από τη φωνή του Ταλιαδόρου, την του Ασώτου φωνήν και σε ήχο δεύτερο, ενώ τα άλλα δύο από τον Θεοδοσόπουλο Σπυριδόπουλο σε ήχο τέταρτο, ως ο άσωτος και δαπανός σας ασώτος. Αντιστοίχως, απολαύστε τους. Την του Ασώτου φωνήν προσφέρωση Κύριε θυμάτων ενώπιον των οφθαλμών σου αγαθέ. Εσκόπησα τον πλούτο των χαρισμάτων, αλλά δέξε με μετανοούντας σωτήρ και σώσον με. Σε
Ακούσαμε λοιπόν τα ιδιόμελα των Ένων από τον Χαρίλο Νταλιαδόρο το πρώτο και Θεοδωσόπλο και Σπυρδόπλο τα άλλα δύο. Στο σημείο αυτό να σας ενημερώσουμε και εσείς που ανοίξατε το μόλις τώρα του τέκτες σας, αλλά και για τους φίλους εκπομπής, ότι ακούτε την εκπομπή Ύμνους Ιφαίνιν Εργόδες Εστί, μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με τη μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής Ύμνους Ιφαίνιν Εργόδες Εστί σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης, όλοι εσείς φυσικά που ασχολείστε με το διαδίκτυο. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Και συνεχίζουμε. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός εξομολογείται. Ο Κύριος να συγχωρήσει τις αμαρτίες σας. Αν ίσως έχετε ως αν εμένα, ιδέ και δεν έχετε. Να σας φυλάγει να μην κάνετε. Έπαθα μια αναπάτη αδελφή μου και όταν ήμουν νέος έλεγα ας κάνω αμαρτίες όπου μπορώ και δύναμαι. Και ως αν γεράσω έχω καιρό να κάνω καλά και σώνομαι. Τώρα γέρασα και οι αμαρτίες μου έκαναν ρίζες και δεν μπορώ να κάνω κανένα καλό. Κάνοντας αρχή να διδάσκω με ήλθε ο λογισμός. Εδώ που περιπατώ ζητώ να παίρνω άσπρα διότι ήμουν φιλάργυρος και αγαπούσα τα γρόσια και τα φλουριά περισσότερον. Οποιασδήποτε ακολουθεί της εκκλησίας μας και αν διαβάζουμε θα καταλάβουμε ότι έχουν γραφτεί για τελώνες, για πόρνες, για ασώτους, για ληστές. Καμία δεν γράφτηκε για ενάρετους και καθαρούς. Όλες αυτές οι ομολογίες των Αγίων ίσως να παραξενέψουν εμάς τους καθώς πρέπει χριστιανούς. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε αμαρτωλότεροι και από τους εγκληματίες? Ένας σύγχρονος αγιορείτης μοναχός τονίζει πως κάποιος που σκότωσε 10 ανθρώπους θα πάει στον παράδεισο και άλλος που έκανε 10 θαύματα θα πάει στην κόλαση. Αυτό γίνεται γιατί ο πρώτος μπορεί να έζησε σε άσχημο περιβάλλον, να κληρονόμησε άσχημες καταβολές και να δημιουργήθηκαν τέτοιες καταστάσεις και περιστάσεις ώστε να σκοτώσει 20 ανθρώπους. Αγωνίστηκε όμως
επάλεψε και σκότωσε μόνο 10. Ενώ ο δεύτερος, που έζησε σε αντίθετο περιβάλλον και είχε άλλες προδιαγραφές, θα έπρεπε να κάνει 20 θαύματα. Το ότι όμως αμέλησε και περιορίστηκε στα 10 θαύματα ήταν η μεγάλη του αμαρτία. Έτσι, στα μάτια του Θεού, ο πρώτος, αν και εγκληματίας, δικαιώνεται. Ενώ ο δεύτερος, αν και θαυματουργός, κατακρίνεται. Μας φαίνεται παράδοξο, αλλά η λογική, σε εισαγωγικά φυσικά η λέξη του Θεού, δεν μοιάζει με τη δική μας. Από την άλλη πλευρά, η πραγματική αμαρτωλότητα δεν είναι μόνο εξωτερική συμπεριφορά, αλλά η εσωτερική διάθεση και εμπάθεια. Και βέβαια, τα συμπτώματα πολύ συχνά δεν είναι ανάλογα της εσωτερικής παθολογίας και μας ξεγελούν. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να είναι κανείς γεμάτος καρκίνο και να μην αισθάνεται τίποτα, και ο άλλος να έχει χαλασμένο δόντι και να υποφέρει αφάνταστα από τον πόνο. Από το χαλασμένο δόντι όμως απαλλάσσεται κανείς πολύ εύκολα, ενώ ο καρκίνος φέρνει γρήγορα το θάνατο. Όταν λοιπόν η συνείδηση μας πάψει να μας ελέγχει για αμαρτίες, ας προσέξουμε μήπως αυτό δεν οφείλεται στην καθαρότητα, αλλά στην κόπωση, στην άμβληση και στην πόρωση αυτής της συνειδήσεως, εξαιτίας του πλήθους των αμαρτιών. Όταν προσερχόμαστε στην εξομολόγηση και υποστηρίζουμε πως δεν έχουμε τίποτα, ούτε και οι άλλοι μας πιστεύουν, ούτε και εμείς πιστεύουμε αυτό που λέμε. Είναι συνηθισμένος ο διάλογος. «Πάτερ μου, αν θέλετε, ρωτήστε με». «Μα η εξομολόγηση δεν είναι ανάκριση». «Δεν έχετε κάτι να πείτε». «Τι να πω, ούτε έκλεψα, ούτε σκότωσα». Αμέσως οι 10 εντολές γίνονται 2. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η πράξη, αλλά και η παράληψη αμαρτία. Έχετε κάποια ευαισθησία για τον πλησίο σας? «Α, πάτερ, εγώ ό,τι μπορώ κάνω». Και αρχίζει αυτός ο αυτοδικαιωτικός κατάλογος. Παρθούνται τα καλά μας έργα και οι αρετές μας, για να δείξουμε πόσο καλοί είμαστε και πόσο υποχρεωμένος είναι ο Θεός απέναντί μας. Και το άσχημο είναι ότι πιστεύουμε πως τώρα έχουμε εξασφαλίσει οικόπεδο στον Παράδεισο, βολεμένοι δηλαδή, και εδώ και στην άλλη ζωή. Αν είμαστε όμως ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα βλέπαμε την άβυσο των αμαρτιών μας. Θα παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει αμαρτία που να μην την έχουμε κάνει με κάποιο τρόπο. Επειδή δεν μας συνέλαβε ο αστυνόμος, δεν σημαίνει ότι είμαστε εντάξει. Επειδή είμαστε έξυπνοι και καλύπτουμε τη βρωμιά μας, πάει να πει πως είμαστε στο σωστό δρόμο. Για τον Ιησού Χριστό δεν έχει τόσο σημασία η ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά η κατάσταση της ανθρώπινης καρδιάς. Εκεί γίνεται η αμαρτία. Εγκάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί, πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε και βλασφημία. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε το συγκλονιστικό δοξαστικό σε ηχοπλάγιο Δευτέρου, το Πάτερ Αγαθέ, από μια διαφορετική εκτέλεση και ερμηνεία του Μανώλη του Χατζημάρκου. Yeah.
Χατζημάρκος μας απέδωσε με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο το δοξαστικό των ένων της Κυριακής του Ασώτου, κατά τη γνώμη μου από τα καλύτερα δοξαστικά του ενιαυτού. Ενοχή ή λύπη? Μια προσεκτική εξέταση του εαυτού μας μπορεί να αποβεί λυτρωτική. Όμως και εδώ υπάρχει μια παγίδα. Αναλογιζόμενοι τις αμαρτίες μας και την κατάτια μας, πολλές φορές κατακλείζομαστε από βαριά αισθήματα ενοχής. Η κατάσταση αυτή της ενοχής δεν έχει σχέση με την αληθινή μετάνοια, αλλά μπορεί να οδηγήσει στην αίρεση, γιατί δηλώνει πρώτον φόβο για την επερχόμενη τιμωρία από μέρος του Θεού. Δηλαδή τελικά ο Θεός δεν είναι πατέρας που μας περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά, αλλά μόνον αδυσόπιτος δικαστής και σκληρός τιμωρός. Και δεύτερον, αμαρτωλή έπαρση και εγωισμό. Πώς είναι δυνατόν εγώ να έχω κάνει τέτοια αμαρτία? Ο άνθρωπος που αισθάνεται τύψεις και ενοχές μάλλον δύσκολα μπορεί να δεχτεί το έλεος του Θεού, και τότε ζητάει εξιλωτικές τιμωρίες. Ο άσωτος της παραβολής, συναισθανόμενος την κατάστασή του, δεν αισθάνεται ενοχή αλλά λύπη. Λύπη για την κατάστασή του. Λύπη γιατί έθλιψε τον πατέρα του και δεν στάθηκε άξιος της αγάπης του. Γνωρίζει πως ο πατέρας του συνεχίζει να τον αγαπάει. Έχει την βεβαιότητα ότι θα τον ξαναδεκτεί, γι' αυτό και παίρνει την απόφαση να επιστρέψει.
Θα περάσουμε να ακούσουμε από την φωνή του Δημητρίου Νερατζή τον Απόστολο που διαβάζει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Ασώτου από την προς Κορινθίους επιστολή. Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου στον άγνωσμα. Αδελφοί, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα εξουσιαστήσομαι υπότινος. Τα βρώματα την κυρία και η κυρία της βρώμαση, ο δε Θεός και ταύτη και ταύτα καταργήσει, το δε σώμα ούτη πορνεία αλλά το Κύριο και ο Κύριος το σώμα της. Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού, που κοίγατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστί, χαρασούν τα μέλη του Χριστού πίσω ορνισμένη μη γέννητο. Ή που κοίγατε ότι ο κολλόμενος την πόρνη εν σώμα εστί, έσον δε γαρφήσιν οι δύο εις σάρκα μία. Ο δε κολλόμενος το Κυρίο έπνε εκτός του σώματος εστί, ο δε πορνεύον εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Και ου κοίγατε ότι τα σώματα ημώ ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί, που έχετε από Θεού και ούκεστε εαυτόν υγοράστητε γάρ τιμής. Δοξάσατε δι τον Θεό εν το σώμα τίμω και εν το πνεύμα τίμω. Oh!
ακούσαμε από την φωνή του Δημητρίου Νερατζή και από την προς Κορινθίους επιστολή το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Ασώτου. Αυτοέλεγχος και αυτοκριτική. Όπως σημειώσαμε και πιο πάνω, πολλοί προσερχόμενοι στην εξομολόγηση δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα ή δεν έχουμε κάτι να πούμε και να φέρουμε σε δικαιολογία την αδύναμη μνήμη μας. Γι' αυτό και ζητάμε από τον ιερέα να μας βοηθήσει, όπως όμως λέει ο πατέρας Αλέξανδρος Λτσιανίνοφ, η αδύναμη μνήμη και η ξεχασία δεν αποτελεί πάντα δικαιολογία. Μπορεί να προέρχεται από έλλειψη σοβαρότητας απέναντι στην αμαρτία και την πόρωσή μας. Η αμαρτία που βαραίνει τη συνείδησή μας δεν θα ξεχαστεί. Είναι απαραίτητο πριν προσέλθουμε στον πνευματικό να καθίσουμε σε ένα ήσυχο μέρος, να προσευχηθούμε θερμά στο Θεό να μας δώσει αληθινή μετάνοια, να φωτίσει τα κρυπτά των καρδιών μας και να κάνουμε μια όσο το δυνατόν τίμια βυθοσκόπηση. Στην προσπάθειά μας αυτή θα μας βοηθήσουν πολλοί μερικά κείμενα της Εκκλησίας μας, όπως παραδείγματος χάρη η ανάγνωση των 10 εντολών και της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου. Επίσης η ανάγνωση των ευχών της Θείας Μεταλήψεως. Όλα αυτά είναι ένας καθρέφτης μέσα από τον οποίο μπορούμε να δούμε τον ιστορικό μας κόσμο. Όπως επίσης και ποιες πράξεις ή καταστάσεις είναι αμαρτωλές και τις αγνοούμε. Πόσοι από εμάς εξομολογούμαστε ασήμαντα πράγματα και αφήνουμε τα βαρύτερα του νόμου. Μια σημαντική μερίδα ανθρώπων νιώθουν απόγνωση από το πλήθος ή το μέγεθος των αμαρτιών τους. Πιστεύουν πως δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας ή πως οι αμαρτίες τους είναι τόσο μεγάλες και φοβερές που θα καταπλήξουν τον πνευματικό. Αυτή η διαπίστωση είναι μια από τις αιτίες που πολλοί συγγραφείς, με κυριότερο εκπρόσωπο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, καταγράφουν στα έργα τους τα σχετικά με την εξομολόγηση όλων των λογιών της ανθρώπινης αμαρτίας, τους τρόπους δηλαδή με τους οποίους απομακρύνεται ο άνθρωπος από το Θεό. Πολλοί, παραδείγματος χάρη, πιθανόν να σκανδαλίζονται από το εξομολογητάριον του Αγίου Νικοδήμου, όπου καταγράφονται λεπτομερέστατα και οι πιο απίθανες αμαρτίες. Ο Άγιος Νικόδημος όμως, με την ποιμαντική ευαισθησία που τον διακρίνει και ανταποκρινόμενος στις πνευματικές ανάγκες της εποχής του, προσφέρει μια σπουδαιότατη υπηρεσία. Όχι μόνο βοηθάει σε μια γνήσια αυτοκριτική και σωστή προετοιμασία, αλλά παράλληλα δίνει θάρρος και ελπίδα στον αμαρτωλό άνθρωπο που βρίσκεται στα όρια της απόγνωσης. Του δείχνει δηλαδή ότι η Εκκλησία γνωρίζει καλά την φοβερή αμαρτωλότητα, ότι οι δικές του φοβερές αμαρτίες δεν είναι άγνωστες για τη Μητέρα Εκκλησία και ότι είναι λάθος να πιστεύει πως μόνον αυτός είναι κάποιο τέρας. Όπως γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, όλες οι αμαρτίες συνοψίζονται σε μια βασική αμαρτία, στην έλλειψη αληθινής αγάπης προς τον Θεό, πίστεως σε Αυτόν και ελπίδας πάνω σε Αυτόν. Θα περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια χερουβικό του πρώτου ήχου, όπου θα μας αποδώσει εδώ ο Σπύρος Μαϊδανόγλου.
Χερουβικός ύμνος σε ήχο πρώτο από τον Σπύρο Μαϊδανόγλου. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας, μιας και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αδυσόπιτος. Να σας θυμίσουμε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους Ιφαίνιν, εργόδες εστί». Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Γαλανής. Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Από την εκπομπή μου συμφέρει, εργόδες εστί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μουγάλα.